Γιώργος Στασινός, ο πρόεδρος του ΤΕΙ, είναι κοντά μας, τον βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε, πρόεδρε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ναι. Και ο Παναγιώτης Ρουμανέας, πολιτικός μηχανικός, μας δίνει πληροφορίες και διευκρινήσεις σε δικά σας ερωτήματα που μας θέτετε για το θέμα των αυθαιρέτων και όχι μόνο, γιατί η συζήτηση που θα κάνουμε δεν είναι μόνο για τα αυθαιρέτα. Αυτός ο νόμος, άλλωστε, που έχει μπει τώρα στη Βουλή για ψήφιση, έχει πάρα πολλά θέματα, πολλές ρυθμίσεις πέρα. Και σε περίπου 10 μέρες θα είναι νόμος και θα αλλάξει, θα δημιουργήσει νέα δεδομένα έτσι, και στην αγορά κινήτων, γιατί εισάγει καινούργια πράγματα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, Γιάννη, ναι, έτσι, και το διάβασα σήμερα σε μια εφημερίδα, είναι ότι παρότι λέει ο νόμος, και αυτός ο νόμος, το έλεγαν και προηγούμενοι, ότι μετά τις 28 Ιουλίου 2011 κανένα αυθαίρετο δεν πρόκειται να νομοποιηθεί, έχουν ήδη καταγραφεί 565 καινούργια αυθαίρετα από το 2010 μέχρι το 2016 στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Εδώ, κύριε Στασινέ, υπάρχει καμία, λέει, πού ποντάρει αυτός ο κόσμος που χτίζει τώρα καινούργιο αυθαίρετο? Ποντάρει όπως και παλιά στο ότι πιστεύει ότι κανείς δεν θα το κατεδαφίσει. Και όσο δεν υπάρχει μηχανισμός κατεδάφισης. Δικαιώνονται σε αυτό το θέμα. Δικαιώνονται. Δυστυχώς πάντα δικαιώνονται οι πολίτες οι οποίοι δεν είναι νόμιμοι και αδικούνται οι πολίτες που θέλουν να είναι νόμιμοι. Δεν έχει όμως πιθανότητα να νομοποιηθεί αυτό το αυθαίρετο, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει περίπτωση να νομιμοποιηθεί αυτό το αυθαίρετο, αλλά πιστεύει ο πολίτης ότι δεν θα κατεδαφιστεί. Αν δεν υπάρχουν μηχανισμοί κατεδάφισης, έτσι ώστε να κατεδαφιστούν δύο-τρεις τέτοιες κατασκευές για να σταματήσει και ο υπόλοιπος κόσμος, τότε δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει αυτή η βιομηχανία. Ισχύει ότι θα μπορεί με το νέο νομοσχέδιο να μπορεί κάποιος να χτίσει και μέσα σε ρέματα? Θα επιτρέπεται η δόμηση σε ρέματα? Όχι, δεν επιτρέπεται η δόμηση στα ρέματα. Είναι αυστηρή η νομοθεσία, ναι. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι. Να δούμε λίγο τις πρώτες κάρτες μας για να βάλουμε και τον κόσμο και τους τηλεθεατές μας σε μια ροή για να μας δώσει και ο κ. Ρουμανέας και ο κ. Στασινός τις πρώτες πληροφορίες για αυτό το σχέδιο νόμου. Λοιπόν, υποχρεωτική νομοποίηση για νέες μισθώσεις, όμως δεν θα είναι υποχρεωτικό το πιστοποιητικό του μηχανικού. Που σημαίνει δηλαδή ότι κάποιος από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχει αυθαιρεσίες, πολεοδομικές παραβάσεις, αν δεν τακτοποιήσει, κινδυνεύει να τον καταγγείλει ο ενοικιαστής. Ναι. Κινδυνεύει, όχι κινδυνεύει. Είναι βέβαιο ότι θα τον καταγγέλει και δεν θα του πληρώνει το ενίκιο και θα τον εκβιάζει. Όταν προβλέπεται σε μια νομοθεσία ότι θα δηλώνει ο ιδιοκτήτης μόνος του, χωρίς να το γνωρίζει, εγώ λέω ότι μπορεί να μην γνωρίζει ότι έχει μια αυθαίρετη κατασκευή, συμβαίνει συχνά. Πιστεύει ότι είναι νόμιμο, ενώ δεν είναι 100% νόμιμο. Τότε θα μπαίνει ο ενοικιαστής, δεν θα του πληρώνει το ενίκιο και θα του λέει αλλιώς θα σε καταγγείλω ότι έχει. Δηλαδή θα λειτουργεί εκβιαστικά το θέμα. Θα ναι. Είναι το πιο πιθανό. Ναι. Πάντως θα έχουμε την υποχρεωτική ηλεκτρονική ταυτότητα που ούτως ή άλλως μέσα στα επόμενα χρόνια, 4-5 χρόνια, θα οδηγήσει όλο τον κόσμο έτσι, αναγκαστικά σε νομοποίηση. Έτσι λέει, γιατί δεν θα μπορείς, ναι, δεν θα μπορείς. 4-5 χρόνια όμως θα μπορεί ο ενοικιαστής υπάρχει να εκβιάζει τον ιδιοκτήτη ότι είναι παράνομο. Τώρα εντάξει, μην το βάζουμε έτσι ως δεδομένο. Λέμε ότι τι θα μπορούσε να γίνει. Ένας, τώρα στην περίπτωση του Airbnb, πάρα πολλά αυθαίρετα στην Ανατολική Αττική μισθώνονται κατά αυτόν τον τρόπο και υπάρχει ανταγωνισμός εντονότατος. Οπότε εδώ τίθεται θέμα. Μάλιστα. Κύριε Ρουμανέα, λοιπόν, τι κάνουμε σε πατάρια και υπόγεια και σοφίτες? Μιλάμε εδώ πρώτα. Εάν είναι αυθαίρετα, να νομιμοποιούνται με τον νόμο που υπάρχει και με τον νόμο που θα έρθει. Δεν έχει καμία διαφορά. Βλέπουμε μειώσεις προστίμων έως και 70% σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Εάν είναι χώροι εξαρτημένοι και όχι λειτουργικά ανεξάρτητοι. Ένα υπόγειο δηλαδή που είναι ξεχωριστός χώρος θα παραμείνει με το συντελεστή 050. Ενώ αν είναι ενωμένος λειτουργικά με το υπόλοιπο σπίτι, θα έχει συντελεστεί 0,30. Δηλαδή θα έχει ένα 40% επιπλέον έκπτωση. Και οι μικρές παραβάσεις, όπως βλέπουμε, πέργολες, τυχεία, καμινάδες, πάρκινγκ, νομοποιούνται με παράβολο 250 ευρώ. Ναι, μειώνονται στο μισό. Είναι έτοιμο το σύστημα, κύριε Στασινέ? Είναι έτοιμο το σύστημα. Από την επόμενη μέρα που θα ψηφιστεί, μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να δούμε τις μειώσεις που έχουμε. Ναι. Στα ευπαθείς ομάδες, μείωση προστίμων 70-80%, πάγωμα δόσεων έως 2 έτη, νομοποίησης μόνο με το παράβολο σε εργατικές κατοικίες, εκτόσεις 20% με φάπαξ πληρωμή προστίμου, 10% με πληρωμή του 30% του προστίμου. Και να πάμε στην επόμενη κάρτα, γιατί έχει ενδιαφέρον και να μας το εξηγήσει λίγο ο κύριος Στασινός. 20% αν δηλωθούν έως τον Απρίλιο τα αφαίρετα και 10% αν δηλωθούν επιπλέον έκπτωση, 10% να δηλωθούν έως τον Οκτώβριο του 2018. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Στασινέ, εγώ έχω ένα αυθαίρετο που το έχω δηλώσει με τον υφιστάμενο νόμο. Με αυτόν δηλαδή που λύγει σε λίγες μέρες, θα λήξει σε λίγες μέρες. Έχω ένα μεγάλο υπόλοιπο. Μεταφέρω το φάκελό μου στον νέο νόμο. Το μεταφέρεις με κάποια διαδικασία ή μεταφέρεται κατευθείαν?
Πρέπει να μπει ο μηχανικός να το μεταφέρει στο καινούριο σύστημα. Θα λειτουργούν παράλληλα και τα δύο συστήματα. Άρα θα πρέπει να μπει ο μηχανικός να μεταφέρει άρα τη δήλωση. Πρέπει να γίνει η δήλωση, δεν μεταφέρεται από μόνο δεν πληρώνει. Από μόνη της όχι, γιατί στον παλιό νόμο στο 4014 τα μεταφέραμε όλα στο 4178, γιατί κρίθηκε αντισυνταγματικό στο 4014. Τώρα έχουμε ένα νόμο το 4178, ο οποίος έχει κρυθεί συνταγματικός, άρα μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Έχει συμφέρον να μεταφέρει το φακελάτο από τον παλιό νόμο στο νέο. Έχει στις περιπτώσεις που έχει μεγαλύτερες εκπτώσεις. Λοιπόν, να πούμε λίγο σε αυτό, λίγο να το αναλύσουμε, γιατί είναι σημαντικό. Λοιπόν, μεταφέρει το φάκελο, πληρώνει επιπλέον χρήματα, κύριε Μανέα. Εφόσον δεν γίνει καμιά πρόσθετη εργασία από το μηχανικό, όχι. Επομένως, λέει, χωρίς κόστος που μεταφέρει το φάκελο μου. Γίνεται αναπροσαρμογή των προστήμων με τα νέα δεδομένα. Ναι, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε υπόλοιπες δόσεις που πρέπει να καταβάλουμε. Άρα αυτές θα γίνει συμψηφισμός. Τι θα γίνει, κύριε Ρουμανέ? Ό,τι ποσό έχει πληρωθεί, ναι, το σύστημα αυτόματα έχει ένα πολύ καλό ηλεκτρονικό σύστημα του επιμελητήριου από παλαιότερα, ναι, όπου αφαιρεί αυτόματα ότι έχει πληρωθεί και μάλιστα, εάν ας πούμε έχει πληρωθεί το 50%, αυτό το ποσό πηγαίνει σαν να έχει πληρωθεί ήδη εφάπαξ, άρα παίρνει και την έκπτωση τουλάχιστον του 10% επιπλέον. Α, πέρα του 20% του πρώτου εξαμήνου. Αυτό θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, έχω υπόλοιπο, ας πούμε, 10.000 ευρώ. Μεταφέρω το φάκελό μου στον καινούριο νόμο. Αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου, θα έχουμε με τις νέες αντικειμενικές τιμές που ήσχυσαν τον Ιανουάριο του 2016 και όχι με τις παλαιότερες, ναι, με τις οποίες έχουν υπολογιστεί οι δηλώσεις που βρίσκονται ήδη στο σύστημα, που σημαίνει αμέσως μπορεί να έχουν μία μείωση μόνο με τις νέες αντικειμενικές τιμές. Δύο, σε κάποιες περιπτώσεις μειώνονται επίσης τα πρόστιμα. Που σημαίνει δηλαδή τα 10.000 που είναι υπόλοιπο μπορεί να γίνουν 8.000. Εάν κάνω τη δήλωση, κ. Σασινέ, μεταφέροντας αυτό το φάκελο, μέχρι τον Απρίλιο του 2018 θα έχω ένα επιπλέον 20%. Ναι, βέβαια. Ωραία. Και αν δώσω αυτό το ποσό που θα μου βγει, το καινούριο ποσό, εφάπαξ το καταβάλω, θα έχω ένα ακόμα 20%. Ναι, συνδυάζεται η έκπτωση, τουλάχιστον έτσι όπως το διαβάζουμε το νόμο. Δηλαδή μπορεί να φτάνουμε σε μια περίπτωση με αυτά από τα 10.000 να πληρώσω μόνο 1.000 και να τελειώσω. Ναι, δηλαδή το τόσο μεγάλη διαφορά ίσως δεν θα είναι, αλλά θα υπάρχει σημαντική διαφορά. Κοιτάξτε, η διαδικασία όσοι είναι. Όσοι δηλαδή έχουν πληρώσει μέχρι τώρα είναι χαμένοι. Όσοι έχουν αποπληρώσει. Όσοι έχουν αποπληρώσει, ναι, θεωρητικά είναι χαμένοι. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει πρόταση πάντως από εμάς, επειδή δεν πρέπει να συνεχίζεται αυτό, να καλλιεργούμε συνειδήσεις πολιτών που θα λένε ότι όσο περιμένω και όσο είμαι παράνομος, θα είμαι και πιο ωφελημένος. Και να αντικούνται. Κοιτάξτε, η πρότασή μας είναι να. Και για τους παλιούς να συμψηφιστούν τα πρόστιμα είτε από τον ένφια είτε από φορολογία. Μάλιστα. Αν θέλουμε να σας πω κάτι. Έχετε κάποια πληροφόρηση ότι μπορεί να γίνει τέτοιο συμψηφισμός με ένφια? Αν δεν γίνει, θα κινδυνεύσει ο καινούριος νόμος να κρυθεί αντισυνταγματικός πάντως. Μάλιστα. Γιατί δεν θα υπάρχει ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών. Ναι. Από την άλλη, επειδή τα πρόστιμα πηγαίνουν στο πράσινο ταμείο, ναι, υπάρχει μια διαφοροποίηση στο από πού θα πάρθει. Δηλαδή, αν συμψηφιστεί με κάτι άλλο, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρακτικό μένα, αλλά αν θέλουν να λειτουργήσουν μπορούν βέβαια. Αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι εύκολο. Η διαδικασία πάντως, στην ουσία τι γίνεται? Υπολογίζει το σύστημα αυτόματα το πρόστιμο, σαν να το πρωτοεισάγει το φάκελό του, ακόμα και αν είναι παλιός ο φάκελος κάποιος. Ναι. Αφού λοιπόν υπολογιστεί το καινούργιο πρόστιμο, αφαιρούνται σαν να έχουν πληρωθεί εφάπαξ ό,τι έχει πληρωθεί μέχρι τώρα, και από εκεί βγαίνει με βάση την καινούργια νομοθεσία που θα ισχύει το υπόλοιπο που πρέπει να πληρώσει. Οι 80 δόσεις, το 20% του πρώτου εξαμήνου, ίσως αυτό το σύστημα με το πρώτο εξάμηνο 20%, το δεύτερο εξάμηνο 10% και μετά προς αυξήσεις, οδηγήσει κάποιους που μέχρι τώρα λέγανε θα δοθεί παράταση, περιμένω, επειδή πια όσο αργεί θα αυξάνεται το πρόστιμο, θα είναι ένα κίνητρο για να τελειώσουν αυτή τη διαδικασία και να μην υπάρξει και άλλη παράταση μετά από αυτή τη διετία που δίδεται. Ναι. Τώρα, κύριε Στασινέ, θα είναι, συγγνώμη Νίκο, θα είναι ο τελευταίος νόμος αυτός? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από εποχή Τρίτσι, αν το δηλώσεις μπορείς να το σώσεις. Φτάσαμε στην εποχή Σουφλιά, κατόπιν Μπιλμπίλη, Παπακοσταντίνου, Καλαφάτη, συνεχίζουμε με νόμους. Θα είναι ο τελευταίος νόμος αυτός για τα αυθαίρετα? Εγώ ελπίζω να είναι ο τελευταίος, αλλά για να είναι ο τελευταίος θα πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί, σας είπα, που να κατεδαφίζουν όσα καινούργια αυθαίρετα χτίζονται. Όσο εμείς δεν θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και συνεχίζουμε κατά αυτή τη διαδικασία και ουσιαστικά κλείνουμε το μάτι στον πολίτη που θέλει να είναι παράνομος και του λέμε κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να νομιμοποιηθεί, τότε θα συνεχίσουμε την ίδια ιστορία που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Εκκρεμεί ένα σημαντικό κεφάλαιο και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και θα αντιμετωπιστεί στο πολύ σύντομα, γιατί δεν γίνεται αλλιώτικα, με τους οικισμούς αυθαιρέτων σε δασικές περιοχές. Αυτοί επί του παρόντος εξαιρούνται από την κύρωση των δασικών χαρτών, τα αυθαίρετα όμως παραμένουν.
δεν μπορούν να μπουν στον καινούριο νόμο, γιατί είναι σε δασική περιοχή, το απαγορεύει ο νόμος. Έχει προαναγγελθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι θα υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση. Τώρα, σε ποια κατεύθυνση θα υπάρξει, πώς θα γίνει, γιατί έχουμε και τις συνταγματικές επιταγές. Νομίζω όπου... γίνονται κάποιες σκέψεις σχετικά με τις οικιστικές πυκνώσεις, δηλαδή να φαίνεται κάπου που έχουν δημιουργηθεί οικισμοί, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω ακριβώς τις σκέψεις του Υπουργείου, οπότε αναμένουμε. Νομίζω ότι είναι ένας γρίφος που δύσκολα θα μπορέσει να λυθεί. Αφού το αναφέρεις, ο Δημήτρης μας ρωτάει με τα δασικά πώς προχωράνε, τι θα γίνει, πότε θα βγάλουν αποφάσεις, έχουμε κανένα νέο, Νίκο? Μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε τις... Μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Θα έχουμε την εκδίκαση των ενστάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Πρακτικά βέβαια αυτό είναι σχεδόν αδύνατο, γιατί υποβλήθηκαν τόσοι πολλοί φάκελοι ενστάσεων και επειδή αναμένουμε τον Νοέμβριο νέες περιοχές να ενταχθούν στο σύστημα των δασικών χαρτών, θα υπάρξουν καινούργιες ενστάσεις για εκείνες τις περιοχές. Θεωρούμε δύσκολο να τελειώσει μέσα σε ένα εξάμηνο αυτό. Ναι, αλλά μπορεί να πάρει και πάνω από 2 χρόνια. Πώς θα κυρωθούν οι δασικοί χαρτιά? Λοιπόν, επανεταίρων ο θανολόγος, πάμε πάλι στα αυθαίρετα για λοιπόν, να μας πει λίγο, Νίκο, για τις δόσεις. Με εξόφληση μέχρι πόσες δόσεις? Έχουμε μέχρι 80 δόσεις, έτσι. Υπολογισμός του προστίμου, όπως είπαμε, με τις μειωμένες τιμές ζώνης. Ναι. Για δηλώσεις εξέλιξη τα πρόστιμα επανυπολογίζονται εκ νέου, να το επισημάνουμε και αυτό. Και έχουμε και κάτι ενδιαφέρον, κύριε Σασινέ, το ξεπάγωμα της μεταφοράς στο τελεστή δόμησης. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει τίτλους μεταφοράς στο τελεστή δόμησης. Στην ουσία, δηλαδή, μέχρι τώρα έχει κάποια άχρηστα χαρτιά. Έχει δεσμευτεί ο αέρας του διατηρηταίου, έχει ρημοτομηθεί το οικόπεδο που έχει δώσει για να γίνει μια παιδική χαρά, για παράδειγμα. Έχει αποζημιωθεί με αυτά τα χαρτιά, τα οποία δεν ξέρει τι να τα κάνει. Τώρα μπορεί να τα αξιοποιήσει και με ποιο τρόπο? Νομίζω με το νομοσχέδιο ότι δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Προβλέπεται μια πολύ γραφειοκρατική διαδικασία που θα κρατήσει αρκετά χρόνια για να δημιουργηθούν ζώνες υποδοχής συντελεστή. Άρα αυτοί που είχαν τους τίτλους θα παραμένουν με τους τίτλους. Απλά ενδεχομένως να ξεκινήσουν μια διαδικασία να πάρουν και άλλοι άνθρωποι τίτλους μεταφοράς συντελεστή, οι οποίοι βέβαια δεν θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Εκεί που ποντάρει. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση να γίνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα, όπως είναι τα αντίστοιχα συστήματα, ίσως να γίνεται αντικειμενικά η διαδικασία. Γιατί μέχρι σήμερα, από την εμπειρία, από τους παλιότερους νόμους, γνωρίζουμε ότι γινόταν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι, γινόταν ύποπτες διαδικασίες. Επομένως, όσο δεν έχουμε διαφάνεια μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, αναπαράγουμε μια παλιά κατάσταση που δεν οδηγεί πουθενά. Πρακτικά, βέβαια, έχει οδηγηθεί. Υπάρχουν στοιχεία για το πόσες χιλιάδες είναι τα αυθαίρετα σήμερα που δεν έχουν νομιμοποιηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα νόμο? Δεν υπάρχουν στοιχεία γι' αυτό, αλλά σίγουρα είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα. Έχουν, μέχρι τώρα οι δηλώσεις είναι περίπου 1 εκατομμύριο οι δηλώσεις. 1 εκατομμύριο. Θεωρούμε ότι δεν έχει δηλωθεί το 50% ακόμα. Στο Ηράκλειο πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, έτσι, το 70% των αυθαιρέτων δεν έχει δηλωθεί. Και μιλάμε για περιοχές όπως είναι ο Δήμος Μελεβιζή, όπου το 80% των κατασκευών είναι χωρίς οικοδομική άδεια. Και με αυτούς τους περιορισμούς που μπαίνουν τώρα στον καινούριο νόμο, ότι θα μπορεί να εκβιάζει ενδεχομένως ο ενοικιαστής, δεν θα μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις κτλ. Εφόσον είναι αυθαίρετο, υπάρχει περίπτωση να δηλωθούν όλα αυτά τα αυθαίρετα? Δηλαδή, σφίγγει ο κτίριο. Θα οδηγήσει η ταυτότητα κινήτου, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου στην ουσία σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μονόδρομος. Πρέπει να το συνδυάσουμε και με αυτόν τον τρόπο. Εάν δεν λειτουργήσει η ταυτότητα του κτιρίου, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ η διαδικασία, ούτε και αυτό με τα νέα αυθαίρετα που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά επειδή ακούγεται και λίγο έτσι κάπως ότι μπορεί να εκβιάζει ο ενοικιαστής κτλ. Εγώ έχω φτιάξει μια παράνομη κατασκευή, έχω κάνει ένα ολόκληρο όροφο. Έτσι. Εγώ δηλαδή είμαι ο έξυπνος της παρέας που δεν θα πάω να το δηλώσω με τα ελάχιστα χρήματα. Έτσι. Και ο άλλος που έχει χτίσει νόμιμα, δεν έχει παραβιάσει τον νόμο, είναι το θύμα της ιστορίας. Όχι, ναι. Καλά, το έχουμε λύσει αυτό. Όχι, είναι σημαντικό. Γιατί τα έχουμε πει. Δεν αναδεικνύεται ότι μπορεί να λέμε τα ίδια τα ίδια. Δεν γίνεται με αυτούς οι αυθαίρετους, γιατί οι οποίοι νομίμως πάνε και χτίζουν. Απλά λέμε ότι θα πρέπει σιγά σιγά όλοι να προσέλθουν στον ΚΙΣΕ για να πληρώσουν αυτό που υποχρεούνται να πληρώσουν. Και να μην συνεχίσετε αυτό το καθεστώς ανομίας. Τώρα, θα μας μια διευκρίνηση για την μεταφορά συντελεστή. Λοιπόν, αυτό στο οποίο ποντάρει το Υπουργείο είναι να μπορούν να αξιοποιηθούν οι τίτλοι μεταφοράς συντελεστή δόμησης για να νομοποιηθούν μεγάλες κατασκευές, κυρίως σταστικά κέντρα. Δηλαδή, έχει γίνει μια προσθήκη ορόφου σε μια πολυκατοικία. Ναι. Εδώ δεν έχουμε αύξηση του συντελεστή δόμησης, δηλαδή έχει χτιστεί. Ούτως ή άλλως είναι μια τελειωμένη κατάσταση.
Όταν δηλαδή με τη μεταφορά συντελεστής δόμησης νομιμοποιείται. Να πάει να γκρεμιστεί αυτός ο όροφος αποκλείεται. Επομένως δεν θα επιβαρύνουμε περισσότερο το περιβάλλον. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε όμως είναι ότι με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, επειδή κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος του 2003, από εκεί ξεκίνησε όλο το πρόβλημα. Και βέβαια, όσο δεν προσαρμόζεται η νομοθεσία ή η πραγματικότητα στις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι δύσκολο να λειτουργήσει. Και τότε γινόντουσαν νομιμοποιήσεις και μάλιστα δεν υπήρχαν καν οι νόμοι των αυθαιρέτων για την τακτοποίηση και οι ιδιοκτήτες πλήρωναν με αντικειμενική τιμή την τιμή του αέρα συν την οικοδομική άδεια που εξέδιδαν. Άρα ήταν πολύ μεγάλο το κόστος και όμως το έκαναν. Παρ' όλα αυτά, αφού κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος, αποκλείεται να ξαναλειτουργήσει εάν δεν δημιουργηθούν προϋποθέσεις που βάζει το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό όντως θα δημιουργήσει προβλήματα γραφειοκρατίας, αλλά αυτά τα προβλήματα, αν δεν ξεπεραστούν, επειδή ακολουθούν τις επιταγές του Συμβουλίου της Επικρατείας, είναι σχεδόν αδύνατο να λειτουργήσει πραγματικά η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, ακόμα και τη νομιμοποίηση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο προτείνουμε ηλεκτρονικό σύστημα. Ένας από τους βασικούς λόγους που κρίθηκε συνταγματικό στο 4178 είναι ότι υπήρχε αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα και δεν γινόταν συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Άρα, αν δεν προσαρμόσουμε και τη μεταφορά συντελεστή σε ένα αντίστοιχο σύστημα, τότε μάλλον δεν θα έχει μέλλον. Οι οικοδομικές άδειες πότε θα βγαίνουν αυτόματα μέσα από το γραφείο του μηχανικού? Το ηλεκτρονικό σύστημα υπάρχει, είναι έτοιμο από το 2015. Δύο χρόνια περιμένουμε μια κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Εσωτερικών. Δεν έχει εκδοθεί. Τώρα ξανανομοθετείται. Μάλιστα. Το καλό είναι ότι έχει νομοθετηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Επομένως δεν έχουμε επόμενη κυβέρνηση που να θέλει να το υπογραφεί. Άρα από αρχές του χρόνου ελπίζουμε, αν υπάρχει καλή πρόθεση από το Υπουργείο για να λειτουργήσει, εμείς έχουμε έτοιμο το σύστημα και έχει δοκιμαστεί. Ο μηχανικός θα μπαίνει από το γραφείο του, θα βγάζει την οικοδομική άδεια. Θα μπορεί από το γραφείο του να δουλεύει και να μην πηγαίνει σε πολλή. Ενεργειακή αναβάθμιση είναι οι δύο κουβέντες πριν κλείσουμε. Ωραία. Μέσα ο νόμος προβλέπει ότι θα μπορεί να συμψηφίζεται, βλέπουμε και τη σχετική κάρτα, το 50% του προστίμου για ακίνητα μέχρι 250 τετραγωνικά ή το 30% του προστίμου για ακίνητα πάνω από 250 τετραγωνικά. Παραμένει μέσα στο συμψηφισμό, αυτό ίσχυε στον προηγούμενο νόμο, μέσα στο συμψηφισμό θα είναι και το παράβολο. Λοιπόν, εδώ πέρα πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτή η ρύθμιση, αφού ούτως ή άλλως εγώ θα δώσω τα χρήματα στο δημόσιο, γιατί να μην τα αξιοποιήσω για την ενεργειακή αναβάθμιση? Εγώ πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και όχι μόνο για την ενεργειακή αναβάθμιση, και για την στατική επάρκεια και για τις εργασίες σε σεισμογενείς περιοχές ενίσχυσης του κτηρίου που συμψηφίζονται με θυμάτα του προστίμου. Είναι σίγουρο ότι από τη στιγμή που κάποιος θα δώσει τα χρήματα για το πρόστιμο, ειδικά αυτοί που είναι να τα δώσουν οι ΦΑΠΑΞ, εάν μπορούν να κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση ή ενίσχυση του ακινήτου, θα το κάνουν. Πείτε μας λίγο, τα δίνω ΦΑΠΑΞ, έχω αποφασίσει να τα δώσω ΦΑΠΑΞ. Παράλληλα, μπορώ να βάλω στο σύστημα τιμολόγια ότι έχω κάνει και αυτές και αυτές τις δουλειές? Το ηλεκτρονικό σύστημα ήδη λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Αυτόματα. Και τώρα λειτουργεί. Δηλαδή, ακόμη και στην ΦΑΠΑΞ πληρωμή που θα έχω τη μείωση του 20% κτλ., μπορώ ταυτόχρονα το μισό πρόστιμο. Το μισό πρόστιμο είσαι υποχρεωμένο να υποβάλει τα τιμολόγια. Πρέπει να ολοκληρώσουμε να πούμε δύο κουβέντες. Τι προβλέπετε στο νομοσχέδιο για την αντισεισμική θωράκιση? Λοιπόν, και εδώ στην αντισεισμική θωράκιση υπάρχει έκπτωση του προστίμου από 30-70% ανάλογα με τις ζώνες σεισμικού κινδύνου σε περίπτωση που κάνω παρεμβάσεις ενίσχυσης του κτίριου. Και αυτό είναι μια σημαντική παράμετρος. Πλέον μπορώ ταυτόχρονα νομιμοποιώντας το κτίσμα έτσι, και να το ενισχύσω αντισεισμικά και να το αναβαθμίσω ενεργειακά. Μάλιστα. Μία κουβέντα μόνο θα μας πείτε, ναι, γιατί το χάρτη που ετοιμάζετε. Κάνουμε μία πολύ σημαντική πρόταση και θα σας τη μεταφέρω, μία τεράστια μεταρρύθμιση. Γνωρίζετε ότι κάποιος επενδυτής επιβαρύνεται σημαντικά από τη φορολογία και από τις ασφαλιστικές εισφορές. Από εκεί πέρα, μία παράμετρο την οποία δεν μπορεί να υπολογίσει στη χώρα μας και είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για να μην γίνονται επενδύσεις, είναι ότι δεν ξέρει πότε θα βγει η άδεια. Και όχι μόνο οι μεγάλοι επενδυτές, αλλά και οι καθημερινά οι πολίτες. Εμείς προτείνουμε να συγκεντρωθούν όλες οι θεσμικές γραμμές, δηλαδή η γραμμή της αρχαιολογίας, η γραμμή του δασικού χάρτη, η γραμμή του Αιγιαλού και της παραλίας, οι όροι δόμης και χρήσης γης. Και να μην χρειάζεται να πηγαίνεις ούτε στην αρχαιολογία, ούτε στο δασάρχη, ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών για τον Αιγιαλό και την παραλία, ούτε στην πολεοδομία και στο Δήμο για τους όρους δόμης και τις χρήσης γης, να κάνεις κλικ στο οικόπεδό σου όπως μπαίνεις για παράδειγμα από το Google Earth, να βρίσκεις το οικόπεδό σου, να σου εκδίδεται διοικητική πράξη, δηλαδή χωρίς να πας σε καμία υπηρεσία να μπορεί να βγει αυτή η απόφαση, η διοικητική πράξη, και να μπορείς να μεταφέρεις το ηλεκτρονικό σύστημα να βγάζεις την άδεια. Αυτή είναι μια τεράστια μεταρρύθμιση που μπορεί να υλοποιηθεί σε δύο χρόνια αν υπάρχει η πολιτική απόφαση. Υποστηρίζεται γενικά από όλους τους φορείς της αγοράς.
Έχουμε στείλει σχετικές επιστολές στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους υπουργούς και στους αρχηγούς των κομμάτων. Ελπίζουμε να αγκαλιαστεί από τον οποιοδήποτε και σε 2 χρόνια να μπορούμε να έχουμε το 70% τουλάχιστον της χώρας σε ένα ψηφιακό χάρτη. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ελπίζουμε βέβαια να υπάρξει και το εξής, να υπάρξει μια επιτάχυνση διαδικασιών μετά την αδειοδότηση, γιατί αυτά όλα θα είναι πάρα πολύ καλά για την αδειοδότηση. Όταν όμως έχεις, ας πούμε, την αρχαιολογία και θα πρέπει μετά στην ανασκαφή ή στην εξκαφή να παρακολουθείτε από αρχαιολόγο και βρεθεί κάτι, αυτό, ό,τι και ηλεκτρονικό σύστημα να έχει, δεν μπορεί να λυθεί. Πρέπει λοιπόν εκεί να υπάρχει προσωπικό, γιατί δυστυχώς οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού δεν έχουν προσωπικό. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Ρουμανέα, μόλις τον ακούσατε, πολιτικός μηχανικός, και σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Τον πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Γιώργο Στασινό, να είστε καλά, πρόεδρε. Ξέρουμε ότι έχετε θέματα με το ασφαλιστικό, είχατε και το ζήτημα χθες της επιδίκασης. Στο Σύμβουλο της Επικρατείας. Να δούμε και την απόφαση. Και Νίκο Γρυλάκη, σε περιμένουμε για τέλη πληροφορίας μας. Άνοιξε φωτιές πάλι. Λοιπόν, αύριο ο Νίκος Γρυλάκης θα μας πει τις αποκλειστικές του, πραγματικά αποκλειστικές όμως να είναι πληροφορίες. Νίκο, για το τέλη πληροφορίας. Δεσμεύεις εμένα ή δεσμεύεις τους. Δεσμεύω εσένα που είσαι και προανήκειλες.